Υπ' αυτή την έννοια, επειδή οι εκλογές αυτές γίνονται σε μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο, από εδώ και πέρα νομίζω ότι το δίλημα το οποίο θα κυριαρχήσει είναι το κατά πόσον η κυβέρνηση η οποία προέκυψε από τον Γενάρη και μετά θα είναι μια κυβέρνηση η οποία προσπάθησε να κάνει πολλές τομές, λειτουργήσε μέσα σε ένα περιβάλλον χρηματοπιστωτικής ασφυξίας και διαπραγματεύσεων, θα μπορέσει να συνεχίσει το πρόγραμμά της, το οποίο σε ένα μεγάλο βαθμό το υλοποίησε, αλλά όμως προφανώς δεν το ολοκλήρωσε και προφανώς έχει πολλά πράγματα ακόμα να κάνει, ή το παλιό πολιτικό σύστημα θα επιστρέψει με ό,τι σημαίνει αυτό. Δεν είναι όλο το παλιό πολιτικό σύστημα προσωπικά ένοχο προφανώς, αλλά οι δομές που εκπροσωπούν η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι, έτσι όπως κατά κάποιο τρόπο κατά τεκμήριο διαφαίνεται ότι θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική πρόταση κυβέρνησης, εκφράζουν αυτό που θα λέγαμε που παλιό πολιτικό σύστημα, διαπλοκή, διαφθορά, κυριαρχία μεγάλων οικονομικών συμφερόντων και ούτω καθεξής. Το δικό μας λοιπόν το στοίχημα είναι, θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα στο νέο πλαίσιο, θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησε αυτό το εξάμηνο ή θα γυρίσουμε πίσω. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα βασικό ερώτημα. Ναι. Θα το δούμε βέβαια. Η δημοκρατία βέβαια δεν έχει αντίξει, δεν μπορεί να επιλέξει αυτό. Ασχολιόσασταν κι εσείς με αυτό το θέμα. Ναι. Λένε ότι δεν υπάρχει περίπτωση σχεδόν να υπάρξει ένας συνασπισμός μόνο δύο κομμάτων. Εσείς έχετε αποκλείσει συνεργασία με όλα τα άλλα κόμματα. Όχι, γιατί έχουμε αποκλείσει συνεργασία. Καταρχήν είμαστε ήδη αυτοί οι οποίοι κάναμε συνεργασία με τους Ανεξάρτητους Έλληνες και ήταν μια πολύ καλή συνεργασία. Είπαμε πάνω από δύο κόμματα. Όχι, αυτοί οι οποίοι το λένε αυτό. Μισό λεπτό. Καταρχήν είναι πάρα πολύ πιθανόν τα κόμματα τα οποία κυβέρνησαν να εξακολουθήσουν να κυβερνήσουν. Δεν είναι στη σφαίρα της φαντασίας. Υπάρχει ήδη δηλαδή ένας κυβερνητικός συνασπισμός, ο οποίος υπήρξε, βγαίνει από τις κάλπες και τον έχουμε και μπροστά μας. Αν βγουν τα κουκιά. Προφανώς, αλλά περιμένετε. Ναι, αλλά γιατί προδικάζετε όμως ότι δεν θα βγουν. Δεν προδικάζουμε τίποτα, αλλά εσείς προδικάζετε ότι δεν θα συνεργαστείτε με άλλους. Όχι εσείς προσωπικά. Όχι, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Ο πρωθυπουργός. Ναι. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν. Κοιτάξτε, να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν, μια που μου δίνετε τη δυνατότητα αυτή. Πρώτα-πρώτα, εμείς είμαστε υπέρ των συνεργασιών και το δείξαμε στην κυβέρνηση αυτή. Πρώτα-πρώτα κάναμε κυβέρνηση με τους Ανεξάρτητους Έλληνες, αλλά στην κυβέρνηση αυτή συμμετείχαν και άνθρωποι οι οποίοι δεν ανήκαν ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε στους ΑΝΕΛ, ή που είχαν άλλες πολιτικές προελεύσεις, ακόμα και από το χώρο της συντηρητικής παράταξης. Πρώτον. Δεύτερον, με την επιλογή μας για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, δείξαμε ότι θέλουμε μια πολιτική συνένεση βαθιάς πνοής. Τρίτον, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για το ποια κυβέρνηση θα υπάρξει, ανεξαρτήτως του αν θα συνεχίσουμε τα δύο κόμματα, που θα συνεχίσουμε έτσι κι αλλιώς. Διότι εάν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα, στη βάση του προγράμματός του θα ζητήσει να σχηματίσει κυβέρνηση στη βάση του προγράμματός του. Μαζί με τους ΑΝΕΛ προφανώς, που μακάρι να είναι και θα είναι κατά τη γνώμη μου, θα ζητήσουμε την όποιος δεν δώσει ούτε πρόταση ανοχής, ούτε ψήφο ανοχής σε αυτή την κυβέρνηση, θα πάρει την ευθύνη προφανώς για το μη σχηματισμό κυβέρνησης. Λέω αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα. Εάν δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα και είναι η Νέα Δημοκρατία, τότε πράγματι η κυβέρνηση γίνεται πολύ πιο ομαλή, άρα δεν τίθεται θέμα. Κύριε Βερναντάκη, σε βάση προγραμματικών λοιπόν συμφωνιών. Άρα λοιπόν εσείς λέτε θα σχηματίζεται η κυβέρνηση. Κύριε Βερναντάκη, γιατί αυτό είναι σημαντικό. Ναι. Εάν λοιπόν εσείς πείτε ότι αυτές είναι οι προγραμματικές μας δηλώσεις, 5-10 σημεία. Και εφόσον είμαστε σε αυτά και τότε γιατί κάνουμε εκλογές, κύριε Βερναντάκη, αυτό δεν μπορούσε να γίνει και τώρα. Μισό λεπτό να τελειώσω την ερώτησή μου. Σε αυτά λοιπόν τα 5-10 σημεία έρχεται αύριο το ΠΑΣΟΚ ή έρθει αύριο η Νέα Δημοκρατία και σας πει μάλιστα εγώ συμφωνώ. Πάμε να κάνουμε κυβέρνηση. Εσείς θα πείτε ναι. Όχι, θα μας δώσει ψήφο ανοχής προφανώς. Εάν θέλει να μην γίνουν εκλογές, θα μας δώσει ψήφο ανοχής. Εμείς όμως δεν μπορούμε να μοιραστούμε τις πολιτικές ευθύνες με ένα σύστημα το οποίο δεν θα θέλει την κάθαρση, δεν θα θέλει τη διερεύνηση των υποκλοπών ή των υποβρυχίων, δεν θα θέλει ας πούμε την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών, δεν θα θέλει να ελέγξουμε τις πολιτικές και ποινικές ευθύνες που υπάρχουν σε μια σειρά από ζητήματα. Θα είναι μια πρόταση η οποία είναι παρελκυστική κατά τη γνώμη μου. Τώρα, γιατί κάνουμε εκλογές. Ναι. Εκλογές γιατί αυτό θα μπορούσατε να το ζητήσετε και τώρα την ψήφο ανοχής. Εκλογές γίνονται για δύο λόγους. Πρώτον, διότι η κυβέρνηση έχασε τη δεδηλωμένη και δεν νομίζω ότι χωράει αμφιβολία επ' αυτού. Και δεύτερον, διότι έχει αλλάξει το περιεχόμενο της πολιτικής εντολής του Ιανουαρίου. Επομένως, τι πιο δημοκρατικό από το να πάμε σε εκλογές. Δεν υπάρχει πιο δημοκρατικό πράγμα. Πρέπει να πάμε σε εκλογές με ένα άλλο φορτίο πολιτικής αντιπροσώπευσης.
Εάν δεν πάμε, θα συνεχίζουμε να αλλάζουμε προγράμματα, οι ίδιοι άνθρωποι να κυβερνούν με άλλα προγράμματα, συνεχίζοντας, ας πούμε, αυτά τα πραξικοπήματα εντός εισαγωγικών, τα οποία γινόντουσαν με τις προηγούμενες βουλές, οι οποίοι εκλέγονταν με ένα α πρόγραμμα, αλλά κατέληγαν με ένα γάμα πρόγραμμα, ούτε β, γάμα. Μάλιστα. Ο κύριος Δένδιας. Κυρία Δένδια. Σε ποιο πράγμα? Εγώ άκουσα μια φοβερή σειρά από, συγχωρήστε μου την έκφραση, από απιθανολογίες από τον κύριο Υπουργό. Να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο και σχολιάζετε είναι και αυτό. Είναι, δεν νομίζω ότι ακριβώς είναι και η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Αλλά υπάρχει περιπτώσει. Ναι, να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Παρακαλώ, μιλάμε θέλετε για μια σταθερή κυβέρνηση. Όλοι αυτό λένε. Χρειαζόμαστε μια σταθερή κυβέρνηση. Θα μπορεί μια κυβέρνηση που θα αποτελείται από όλα τα κόμματα, όπως λέτε εσείς, τα περισσότερα δυνατά να είναι σταθερή? Κύριε Γιατρή, να σου πω. Εγώ στον χρόνο. Να σας απαντήσω ευθέως. Εγώ δεν γνωρίζω ποια κυβέρνηση θα δημιουργηθεί μετά τις εκλογές. Ούτε μάγος είμαι. Ούτε μπορώ με κάποιο τρόπο να το προβλέψω. Αυτό το οποίο μπορώ να κάνω και μπορεί να κάνει η Νέα Δημοκρατία, αν θέλετε, είναι να είναι ανοιχτή και έχει υποχρέωση να είναι ανοιχτή σε κάθε έντιμη και σοβαρή συζήτηση για να δημιουργηθεί μια βιώσιμη και σταθερή, όπως πολύ καλά είπατε, κυβέρνηση στον τόπο. Μιλώντας με όλους μέσα στο πλαίσιο του δημοκρατικού τόξου και χωρίς προϋποθέσεις που εμποδίζουν το διάλογο. Αυτή είναι η τίμια θέση σε αυτή τη συγκυρία. Συμφωνώ απολύτως με το σκεπτικό της ερώτησής σας, επίσης στον κύριο συνάδελφο. Θα μπορούσε να είχε προκύψει η κυβέρνηση από αυτή τη Βουλή, τη Βουλή που μόλις διαλύθηκε. Και το λέω το και τώρα, που οι δημοσκοπήσεις, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι κακές για τη Νέα Δημοκρατία. Παρά τα αυτά, θα ήταν φρόνιμο η χώρα να είχε αποφύγει αυτή την εκλογική μάχη. Είναι μεγάλη η ζημιά ο χρόνος που χάνεται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εκεί είμαστε τώρα. Αυτό που πρέπει να κάνει κάθε κόμμα τώρα δεν είναι να αποκλείει τα άλλα κόμματα όπως με περισσή αλαζονία κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι κάθε κόμμα έντιμα και καθαρά να καταθέσει δύο πράγματα. Πρώτον, το τι προτίθεται να κάνει μέσα στο πλαίσιο του ρεαλισμού. Μην αρχίσουμε πάλι εκείνα του προγράμματος Θεσσαλονίκης με τα 11 ή 14 δισεκατομμύρια που έγιναν 90 δισεκατομμύρια παθητικό μέσα σε 6 μήνες. Και από την άλλη, εάν κρίνει ότι αυτό είναι σωστό και στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ είναι επιβεβλημένο και εν μέρει στη δική μας είναι επιβεβλημένο, να κάνει και έναν απολογισμό του τελευταίου χρονικού διαστήματος. Διότι πρέπει να σας πω ότι κατά τη δική μου κρίση το διάστημα αυτό των 6-7 μηνών υπήρξε κυριολεκτικά καταστροφικό. Χωρίς να σημαίνει ότι όλο το υπόλοιπο πολιτικό σκηνικό ήταν άμωμο και μέχρι